Όποιος βάζει στο στόμα του τη λέξη εθνικισμός, θα πρέπει να ξεπλένεται από αμορφωσιά και από αμάθεια. Πρέπει το μυαλό του να το βουτάει μέσα σε ροδόνερο για να μιλάει για εθνικισμό. Όταν γίνεται δημόσιος λόγος από κάποιον, και κοιτάξτε τώρα το κατάντημα μιας κοινωνίας, να ενημερώνεται ως περιεχόμενο κουβέντας τι είπε σε ένα συνάδελφο ο Τούρκος κομμωτής που του κόντεινε τις φαβορίτες, και αυτό να το κάνει δημόσιο λόγο σε μια εκπομπή που τη βλέπει όλη η Ελλάδα. Και την επόμενη μέρα η ίδια Ελλάδα των Νεοελλήνων να κάθεται να παρακολουθεί αυτά που παρακολουθεί. Δεν είναι ώρα για ιστορική εκπομπή. Αξίζει να πούμε όμως, γιατί μας ακούει ο κόσμος, ότι ο εθνικισμός είναι ιδεολογία και ο πατριωτισμός είναι συμπεριφορά. Μακάρι να τα είχαν όλοι αυτά. Κύριε Καψαβέλη, λέτε λέξεις που προκύπτουν από την κουβέντα μας, που εμένα με ερεθίζουν πάρα πολύ, γιατί τις έχω ως ιέριες ιδεολογίες. Κοιτάξτε, το μαχαίρι που κόβουμε το ψωμί μας και το μοιράζουμε στα μέλη της οικογένειάς μας και με λίγο σαλαμάκι, λίγο τυράκι, λίγο ελιές, ό,τι έχουμε τρώμε, δεν είναι το μαχαίρι που έχει ο δολοφόνος και σκοτώνει κάποιον. Το αντικείμενο είναι ίδιο. Προσέξτε, το είπα και προηγουμένως. Είναι ύβρις για κάποιον να βάζει στο στόμα του λέξεις που δεν τις αντιλαμβάνεται, δεν τις γνωρίζει και δεν του δίνει εντολή η ψυχή της ιδεολογικής καρδιάς του να τις εξτομίζει. Αν ρωτήσετε τον κύριο Πορτοσάλτε ή τον κύριο Αλαφούζο ή τον οποιοδήποτε κύριο τι σημαίνει εθνικισμός, δεν ξέρει να σου πει. Τα έχουν μπερδέψει λίγο. Βάζουν τον εθνικισμό με τον εθνικοσοσιαλισμό. Τα κάνουν αχταρμά και βγάζουν μπροστά ότι εσύ είσαι φασίστας, ακροδεξιός, αν χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις. Ο εθνικιστής είναι πατριώτης. Ο πατριώτης δεν είναι εθνικιστής. Ο εθνικισμός είναι το μεγαλείο διάδοσης ενός γένους ως προς τις υπέρτερες αξίες που έχει έναντι των υπολείπων λαών. Όχι βιολογικά. Δεν έχουμε καλύτερο σηκώτη εμείς ως ελληνικό γένος. Προερχόμαστε όμως, κύριε Καψαμπέλη, από μια λαμπρότατη βυζαντινή αυτοκρατορία που κάποιοι δεν την έχουν δει ούτε στο όνειρό τους όταν κοιμούνται γυμνοί. Συνεπώς, μη βάζουν στο στόμα τους λέξεις που δεν τις γνωρίζουν. Και όταν σε τούτη τη χώρα απλωθεί κύμα εθνικισμού, να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα είναι περήφανη όσο ποτέ. Και έχω την εντύπωση ότι κάποτε οι Έλληνες πατριώτες, όταν γίνουν και εθνικιστές, η χώρα αυτή θα έχει επιτέλους έναν πατριώτη Έλληνα πρωθυπουργό. Και μάλλον μόνο από τον Πόντο μπορεί κάποιος να εγείρει τέτοιες αξιώσεις. Ποια Τουρκία? Τι να μιλήσουμε τώρα για ένα κράτος που δεν υπάρχει και ζει μόνο με χρήματα αλωνών. Και εμείς αυτούς όλους δεν τους βλέπουμε. Μάλιστα. Δίνουμε έδαφος μόνο σε πεμπτοφαλακίτες εντός της πατρίδας. Ορθά τα λέει ο κύριος Χίος, να αναπτύσσονται και να υπάρχουν. Ξέρετε ποιος είναι ο πεμπτοφαλακίτης? Ο δημοσιογράφος, ο καναλάρχης, ο ιερέας, ο μητροπολίτης, ο καθηγητής πανεπιστημίου. Όλοι αυτοί που λειτουργούν έναντι μπαξισιού σε βάρος των συμφερόντων της πατρίδας μας. Κάποτε θα τελειώσουν αυτά. Φαντάζομαι, πριν πεθάνω εγώ.